Φύγουμε, να πάμε προς τα Χανιά, λέω εγώ. Δεν ακούστηκε ωραία το που πάμε να φύγουμε. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε αν τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Τάσο Αλόγλου, αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Χανίων. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα στο Ηράκλειο από τα Χανιά. Καλησπέρα κύριε Καριωτάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη και σε όσους μας παρακολουθούν και σε όσους μας παρακολουθούν. Τι κάνετε, πώς είναι τα Χανιά σήμερα? Ηλιόλουστα, μάλλον ο καιρός μας προετοιμάζει και μας βάζει σε κλίμα καλοκαιριού. Ανοίγει η διάθεση και έχουμε μια διάθεση θετική. Διάθεση έχετε. Λεφτά έχετε στο Δήμο Χανίων. Ακριβώς, τα οικονομικά είναι ηλιόλουστα στο Δήμο Χανίων. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μια ιδιαίτερη χρονιά η φετινή, ειδικά όπως εξελίχθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2023, κυρίως με κάποιες αλλαγές οι οποίες ήταν δομικές για τη λειτουργία των Δήμων, δεν αφορά μονάχα το Δήμο Χανίων. Είχαμε κάποιες εξελίξεις με αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης, οι οποίες αναστάτωσαν τον προγραμματισμό των δημοτικών αρχών, κυρίως καθώς προς το τέλος του χρόνου προγραμματίζεται η επόμενη χρονιά. Άλλαξαν λοιπόν κάποια δεδομένα τα οποία οφείλω να ομολογήσω και μάλλον είναι κάτι γενικευμένο αυτό, κάνουν δύσκολη τη διαχείριση των οικονομικών για το 2024. Παρ' όλα αυτά όμως ο στόχος μας και ο σκοπός μας είναι να μην κινδυνεύσει η λειτουργία του Δήμου ή να μην οι υπηρεσίες του Δήμου να μην διαταραχθούν, αλλά κυρίως και να μην κινδυνεύσει το επενδυτικό πρόγραμμα που έχουμε αναλάβει σαν Δήμος Χανίων, και νομίζω ότι η εξέλιξη της χρονιάς θα αποδείξει ότι θα πάνε όλα καλά, παρόλες τις δύσκολες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κυρία Αντιδήμαρχε, λοιπόν, σφιχτά τα οικονομικά στο Δήμο Χανίων, αλλά εσείς πάντως για δάνειο δεν πάτε, όπως στο Δήμο Ηρακλείου. Προσπαθήσαμε να καταφέρουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες κακά τα ψέματα δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην οικονομική διαχείριση των Δήμων, με ενέργειες και αποφάσεις που δεν θα μας οδηγούσαν στην δανειοδότηση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοιου είδους επιλογές. Ο στόχος μας είναι να κατέβουν όσον αφορά κάποια πράγματα και στη διαχείρισή τους κάποια πράγματα ο τρόπος με τον οποίο θα τα διαχειριστούμε να είναι με έναν ορθολογικό τρόπο προκειμένου να μην χρειαστούμε να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και θέλω να πιστεύω ότι θα εξασφαλιστεί αυτός ο στόχος. Τώρα, αυτά τα δύσκολα που λέτε του τελευταίου τριμήνου από το κεντρικό κράτος ουσιαστικά αφορούν στις αποφάσεις για τα τέλη ταφή, σωστά, για τα κουτσουρεμένα ΚΑΠ, για τα τέλη παρεπιδημούντων που και σε αυτό βάζει χέρι κεντρική διοίκηση, έτσι δεν είναι? Ουσιαστικά είναι όλα αυτά που Ναι, ήθελα να πω ότι ουσιαστικά είναι κάποιες αποφάσεις της κεντρικής πολιτικής σκηνής που έρχονται και εγκλωβίζουν τους Δήμους στην αυτοδιοίκηση και βάζουν το χέρι στην τσέπη τη δική μας, τη δική σας, των τόπων. Είναι όλα αυτά που αναφέρατε. Το βαρύ βέβαια φορτίο το οποίο έχει έρθει είναι το τέλος ταφής, το οποίο έχει μια αναδρομική ισχύ από το 2022 και μετά. Προσθέσετε πολύ σωστά και το τέλος παρεπιδημούντων, όμως μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τις συμφωνεύσεις των νομικών προσώπων, τα οποίες στις αρχές του Δεκέμβρη του προηγούμενου έτους, πράγμα που σημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί των Δήμων μεγάλωσαν, αυξήθηκαν οι ανάγκες, οι απαιτήσεις διαχείρισης του προσωπικού, και προσθέτουμε βέβαια και σε αυτό και τις αυξήσεις της μισθοδοσίας η οποία έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τους δημοσίους υπαλλήλους, όπου να τονίσω δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις αυξήσεις. Εννοείται πως πρέπει να προσαρμοστούν προς τα πάνω οι μισθοί, καθώς νομίζω ότι η χώρα μας σιγά σιγά φεύγει από το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της αρχής της προηγούμενης δεκαετίας. Παρ' όλα αυτά όμως οι αυξήσεις αυτές έπρεπε να συνοδευτούν και με ανάλογες αυξήσεις στις ΚΑΠ τις οποίες λαμβάνουμε, προκειμένου να μπορούμε να τα αποκριθούμε με ευκολία στα νέα αυτά δεδομένα. Σας φόρτωσαν, αντιδήμαρχε, στους Δήμους τώρα και μια άλλη αρμοδιότητα, είναι ο καθαρισμός δρόμων που δεν υπάγονταν σε εσάς ουσιαστικά μέχρι τώρα.
είστε αρκετά ενημερωμένος, κύριε Σαββίδη. Όλα αυτά, και είναι χρήσιμο να ακούγονται, είναι αυτές οι εξελίξεις που αναφέραμε προηγουμένως, που ακολούθησαν το προηγούμενο τρίμηνο. Δεν είναι το πρόβλημα τόσο όσο στην διαχείριση αυτών των νέων συνθήκων και δεδομένων. Είναι το πρόβλημα ότι για προσωπικά θεωρώ ότι ήταν σε μια λάθος χρονική στιγμή, καθώς όπως καταλαβαίνετε οι Δήμοι προγραμματίζουν την επόμενη τους χρονιά στο τέλος του προηγούμενου έτους. Με βάση αυτόν τον προγραμματισμό κινούμαστε. Οι αλλαγές όμως που ήρθαν το τελευταίο τρίμηνο έκαναν αυτόν τον προγραμματισμό να μην είναι ορθολογικός, να μην είναι εύκολα αποτελεσματικός. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και όλα αυτά, όπου αναφέρατε πολλά πράγματα τα οποία αφορούν όχι μονάχα σε μείωση εσόδων, όπως ήταν αυτό με το τέλος με παρεπιδημούντων ή επί των ακαθαρίστων, είναι και σε αυξημένες δαπάνες οι οποίες έχουμε την ανάγκη να προβούμε, οι οποίες δυστυχώς δεν συνοδεύτηκαν με τις ανάλογες αυξήσεις της χρηματοδοτήσης, παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι η διαχείριση του επαρχιακού δικτύου, είχαν ανακοινωθεί ότι θα συμβούν. Ναι. Αυτός ήταν και ο λόγος που τσίμπησαν λίγο τα τέλη στα Χανιά. Είναι κάτι το οποίο ήταν αναπόφευκτο. Καθυστερήσαμε όντως να πάρουμε την απόφαση για τα δημοτικά μας τέλη. Η λογική κάθε χρονιάς λέει ότι αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται περίπου το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Οι αλλαγές αυτές μας ανάγκασαν να καθυστερήσουμε την απόφαση και την ψήφιση των δημοτικών τελών, λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη και λαμβάνοντας το γεγονός ότι οι Δήμοι προσπάθησαν να σταθούν στο ύψος και να βοηθήσουν τους δημότες και τις επιχειρήσεις του κάθε Δήμου την δύσκολη περίοδο του COVID, πλέον όμως δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το φορτίο. Η έλλειψη χρηματοδότησης με όλα αυτά τα προηγούμενα μας ανάγκασαν να προχωρήσουμε σε μια αύξηση στα δημοτικά μας τέλη, η οποία πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον προηγούμενο μήνα. Κυρία Αντιδήμαρχε, είδαμε ότι στο Δήμο Χανίων θεσπίσατε και ένα ειδικό συντελεστή από τον Γενάρη. Είναι για τα ακίνητα που είναι στο καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ένα ειδικό συντελεστή 5,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ναι, πολύ σωστά αναφέρετε, κύριε Σαββίδη. Ούτως ή άλλως η βραχυχρόνια μίσθωση αντιμετωπίζεται πλέον με έναν διαφορετικό τρόπο από το κεντρικό κράτος. Νομίζω ότι και οι Δήμοι είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει στοιχεία και χαρακτηριστικά επιχειρηματικότητας. Σίγουρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ή τα καταλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν παραγωγή απορριμμάτων, η οποία δεν μπορεί να συμψηφιστεί με ένα απλό νοικοκυριό. Πάνω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ήμασταν και αναγκασμένοι προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με την ειδική αντιμετώπιση αυτής της κατηγορίας των ακινήτων. Το οποίο σημαίνει για ένα σπίτι που είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση 100 τετραγωνικών μέτρων, έτσι, Ευαδό. Αυτό σημαίνει 520 ευρώ, αυτό είναι η χρέωση το χρόνο. Σημαίνει 520 ευρώ σε αιτήσια βάση. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε είναι και η λογική, εφόσον τα ακίνητα αυτά χρησιμοποιούνται συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου ως βραχυχρόνια μίσθωση και στην υπόλοιπη περίοδο του χρόνου είναι η μίσθωσή τους μακροχρόνια, να γίνεται μια προσαρμογή, μια αντιμετώπιση σε αυτές τις περιπτώσεις. Το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Χανίων θα καλέσει να δηλωθούν αυτά τα ακίνητα προκειμένου να υπάρξει μια δίκαιη αντιμετώπιση τους ως προς την χρέωση των δημοτικών τελών. Πάντως αυτό είναι και ένα πρόβλημα, σε εισαγωγικά βάλτε το ή εκτός εισαγωγικών, που αντιμετωπίζουν και τα Χανιά. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα της στέγης, της ανύπαρκτης στέγης, έχει συμβάλει και αυτό το κομμάτι, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Καριωτάκη. Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι δεν συνδυάζεται η διαμόρφωση των δημοτικών τελών με μια, σε εισαγωγικά θα το πω εγώ, τιμωρία όσον αφορά τις επιλογές που μπορεί να κάνουν κάποιοι για το πώς θα διαχειριστούν τα ακίνητά τους, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι τα ανταποδοτικά τέλη αφορούν μονάχα υπηρεσίες συγκεκριμένες και ως προς αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει να διαμορφώνουμε τα δημοτικά μας τέλη. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ σωστά αναφέρατε, νομίζω ότι τα Χανιά βρίσκονται στις πρώτες θέσεις πανελληνίων όσον αφορά τα ακίνητα τα οποία διατίθεται μέσω των πλατφόρμων βραχυχρόνιας μίσθωσης, δημιουργεί προβλήματα
έβρεσης ακινήτων για σκοπούς οικογενειακούς, να μπορέσουν να φιλοξενήσουν οικογένειες που θέλουν να μείνουν στα Χανιά, δεν έχουν δικό του σπίτι να μείνουν στα Χανιά, και αυτός είναι και ένας λόγος που έχει οδηγήσει βέβαια και τα ενίκια να αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα στην πόλη μας. Λοιπόν, τώρα κύριε Αλόγλου, το ενεργειακό κόστος φανταζόμαστε είναι μεγάλος βραχνάς και για τον Δήμο Χανίων, όπως για όλους τους ΟΤΑ. Βεβαίως, ο Δήμος Χανίων έχει φτιάξει και μια ενεργειακή κοινότητα και θα θέλαμε να μας πείτε λίγο τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον Δήμο και την τοπική κοινωνία. Ποια είναι τα ωφέλη από την ενεργειακή κοινότητα? Οι ενεργειακές κοινότητες και ιδίως όταν αυτές δημιουργούνται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως έχουν την λογική και την έννοια του να γίνεται ένας ψηφισμός ως προς την κατανάλωση με αποτέλεσμα οι δαπάνες ηλεκτροφωτισμού να μειωθούν. Από την άλλη όμως είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα βρίσκεται στα χέρια των Δήμων και έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική. Στόχος είναι να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Εδώ πρέπει το κεντρικό κράτος να αντιμετωπίσει με ένα διαφορετικό τρόπο τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και να εξασφαλίσει ενεργειακό χώρο για τους Δήμους. Στο πλαίσιο λοιπόν που θα μπορέσουμε να έχουμε ενεργειακό χώρο και να προχωρήσουμε σε επενδύσεις τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, οι ενεργειακές κοινότητες θα είναι και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, καθώς θα μπορέσουμε σε οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, βρίσκονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες από την κοινωνικές υπηρεσίες λαμβάνουν βοήθεια, θα μπορέσουν λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι να γίνεται συμψηφισμός κατανάλωσης ρεύματος. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να ασκήσουμε και κοινωνική πολιτική και να δώσουμε μια πολύ σημαντική βοήθεια σε οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα γι' αυτό? Είναι, δηλαδή έχουμε το τέλος της πενταετίας, ας πούμε? Μπορήσαμε στο προηγούμενο της ενεργειακής κοινότητας μαζί με την περιφέρεια Κρήτης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανοιχτό ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε σε κατασκευή και σε τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Δυστυχώς όμως δεν γίνονται εγκρίσεις σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σε όσους δεν έχουν ενεργειακό όρου σύνδεσης, όπως λέγεται από την ΟΔΔΕ, δηλαδή δεν υπάρχει ελεύθερος ενεργειακός χώρος να δοθεί στους Δήμους. Αυτό είναι που και στην προηγούμενη ερώτηση έθεσα ως μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει το κεντρικό κράτος να αντιμετωπίσει διαφορετικά τους Δήμους. Δεν μιλάμε για μια επένδυση κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μιλάμε για μια ουσιαστική επένδυση, η οποία είναι υποφελία του κράτους, καθώς είναι χρήματα των πολιτών αυτά που διαχειρίζονται οι Δήμοι, προκειμένου να τα απεξέλθουν στις ανάγκες δαπανών, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Άρα, εξοικονόμηση στην ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει εξοικονόμηση πόρων των Δήμων, σημαίνει εξοικονόμηση των πόρων των χρημάτων τα οποία παίρνουμε μέσω των τελών από τους εισπράττουμε μέσω των τελών από τους δημότες. Απ' την άλλη όμως είναι και ένα σημαντικό, τονίζω ξανά, κοινωνικό εργαλείο να βοηθήσουμε αδύναμες οικογένειες οι οποίες το έχουν πραγματικά ανάγκη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Αντιδήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, και ελπίζω να ανθίσουν τα ταμεία σας με κάποιο τρόπο για να εξακολουθούν να ανθίζουν και τα Χανιά. Ελπίζω όχι μονάχα για τα Χανιά. Είναι μια πολύ δύσκολη και Καρδιωτάκη, πρέπει να το τονίσω αυτό. Δεν είναι μονάχα ο Δήμος Χανίων που βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Εμείς έχουμε και την ευτυχία να βρισκόμαστε για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στην διοίκηση του Δήμου Χανίων. Φανταστείτε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για νέες διοικήσεις Δήμων, οι οποίες πριν καλά-καλά αρχίσουν να μάθουν πώς λειτουργούν τα πράγματα, έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες αυτές που αναφέραμε στο προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας. Κάτι έχουμε καταλάβει και εδώ στο Ηράκλειο, κυρία Αντιδήμαρχε. Φτάσαμε στο Μάρτι και προϋπολογισμό δεν έχουμε ακόμα. Μην κρίνετε από τα δικά σας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά, καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Πάμε διαφημίσεις. Ό,τι θέλεις. Ωραία. Πάμε διαφημίσεις. Θέλει η Θοδώρα. Ό,τι πει η Θοδώρα. Πάμε.